Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Κλειό Σπανάκη, νευρολόγος, επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή Κρήτης. Κυρία Σπανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Χρόνια πολλά και από μένα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ χαρά, πολύ για την πρόσκληση. Χαρά και τιμή μας που σας φιλοξενούμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε με μια σύντομη περιγραφή των συμπτωμάτων της συγκεκριμένης νόσου. Ναι, η νόσος Πάρκινσον είναι αρκετά συχνή νόσος. Είναι η δεύτερη σε συχνότητα μετά την Αλτσχάιμερ. Είναι χρόνια νευροεκφυλιστική νόσο και τα κύρια συμπτώματα, τα οποία νομίζω είναι γνωστά στους περισσότερους, είναι κινητικά. Περιλαμβάνουν βραδύτητα στις κινήσεις, δυσκαμψία και τρόμο. Αλλά υπάρχει και μία μεγάλη κατηγορία μη κινητικών συμπτωμάτων που επίσης συνοδεύουν τα κινητικά, όπως διαταραχές συναισθήματος, κατάθλιψη, άγχος, διαταραχές ύπνου, όσφρησης. Είναι μια πλούσια νόσο σε συμπτώματα. Αλλά αυτό που τη χαρακτηρίζει κυρίως είναι η κινητική συμπτωματολογία που είπα πριν. Συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν ποιες ηλικιακές ομάδες? Η μέση ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων είναι γύρω στα 60-65. Όμως εμφανίζεται η νόσος και σε νεαρότερες ηλικίες. Οπότε αγαπάει εκεί την όψιμη μεσήλικη ζωή, αλλά εμφανίζεται και σε άλλες ηλικίες, σε νωρίτερες, σε μικρότερες ηλικίες. Κυρία Σπανάκη, σε κάποια στάδια ο ασθενής δεν μπορεί να λειτουργήσει, και διορθώστε με, λόγω ακινητικών συμπτωμάτων. Ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες που παρέχονται σε αυτές τις περιπτώσεις? Η νόσος πάει πολύ καλά τα πρώτα χρόνια θεραπευτικά. Ναι. Αυτά τα κινητικά συμπτώματα που σας περιέγραψα πριν οφείλονται στην έλλειψη μιας ουσίας στον εγκέφαλο των ασθενών που ονομάζεται ντοπαμίνη. Στα πρώτα χρόνια της νόσου δίνουμε αυτή την ουσία με τη μορφή δισκίων, μάλιστα ένα πρόδρομο μόριο που μετατρέπεται σε ντοπαμίνη στον εγκέφαλο και βελτιώνονται πολύ τα συμπτώματα και οι ασθενείς επιστρέφουν σε μια κανονικότητα για αρκετό καιρό. Επειδή η νόσος όμως προχωρά και εξελίσσεται, σε κάποιες περιπτώσεις μετά από καιρό η νόσος μπαίνει σε ένα δύσκολο στάδιο, που είναι απρόβλεπτο αρκετά, γιατί επανεμφανίζονται τα συμπτώματα της νόσου μέσα στο 24ωρο πολλές φορές και κρατάνε σε διάρκεια και παγιδεύουν τον άρρωστο σε μια κινητική κατάσταση και έτσι δεν μπορεί να προγραμματίσει την καθημερινότητά του σε μεγάλο βαθμό και του προκαλούν μεγάλη δυσλειτουργία. Τώρα, για αυτό το δύσκολο στάδιο, τα χάπια από το στόμα είναι πιθανό να μην βοηθούν πια και πρέπει να περάσουμε σε καινούργιες θεραπείες. Είναι τεχνολογικά υποβοηθούμενες θεραπείες για να έχουμε μια πραγματική βελτίωση. Αναφέρεστε στην ιατρική ακριβίας? Όχι, δεν είναι ακριβώς. Ναι. Παίζει η ιατρική ακριβία σε αυτό το επίπεδο, όμως αναφέρουμε σε θεραπείες που αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας. Τις έχουμε στη θεραπευτική φαρέτρα μας. Είναι αντλίες φαρμάκων, δηλαδή είναι μηχανήματα που χορηγούν τα φάρμακα με ένα διαφορετικό τρόπο στον ασθενή και όχι δισκία. Και είναι και κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις νευροτροποποίησης, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον όρο DBS. Βέβαια. Αυτές είναι οι καινούργιες θεραπείες, οι οποίες βοηθάνε πολύ το δύσκολο στάδιο της νόσου Πάρκινσον που θα έρθει κάποια στιγμή σε κάποιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι τις έχουμε όλες διαθέσιμες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε στα χέρια μας. Και οι ασθενείς στην Κρήτη με Πάρκινσον έχουν ακριβώς τις ίδιες θεραπευτικές επιλογές και δυνατότητες με τους ασθενείς που είναι στα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Η επόμενη γενιά θεραπείας? Η επόμενη γενιά θεραπείας είναι τώρα που στηρίζεται στην ιατρική ακριβίας που είπατε πριν. Και όταν λέμε ιατρική ακριβίας, είναι μια νέα στρατηγική στην ιατρική που αυτό που επιδιώκει είναι να εξατομικεύσει τη θεραπεία. Μπορεί ένας ασθενής Α με έναν Β να πάσχουν και οι δύο από την νόσο Πάρκινσον, όμως η νόσο Πάρκινσον σε κάθε ασθενή είναι δική του ξεχωριστή και διαφέρει από το άλλο. Έτσι, γι' αυτό η ιατρική ακριβίας που τις επόμενες γενιές θα δούμε φάρμακά της να έχουμε στα χέρια μας, στοχεύει στην συγκεκριμένη νόσο που έχει ο ασθενής και δεν θεραπεύει την νόσο, αλλά τον ασθενή που έχει την νόσο. Η διαφοροποίηση που έχει η νόσος από άρρωστο σε άρρωστο φαίνεται ότι οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στους γενετικούς παράγοντες, τα γονίδια του. Αν ξέρουμε τα γονίδια του και τα συμπτώματα της νόσου, μπορούμε να προβλέψουμε ποια από τις καινούργιες θεραπείες θα ταιριάζει σε ποιον ασθενή. Γιατί δεν είναι για όλους οι θεραπείες αυτές που πρόκειται να πούν. Επόμενη γενιά θεραπείας, υπάρχει χρονικός ορίζοντας, υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Αυτές οι θεραπείες της ιατρικής ακριβίας, δηλαδή θεραπείες που στοχεύουν στο να διορθώσουν κάποιες διαταραχές που προκαλούνται από συγκεκριμένα γονίδια, είναι αυτή τη στιγμή σε κλινικές μελέτες τελευταίων σταδίων. Οπότε
πολύ γρήγορα θα τις δούμε στην αγορά και θα μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε στους δικούς μας ασθενείς. Ο ρόλος της φυσικής άσκησης, της τακτικής φυσικής άσκησης. Ναι, λέμε τώρα για φάρμακα και για θεραπείες, ξέρετε, ιατρικής, αλλά υπάρχει και αυτή η μη φαρμακολογική θεραπεία των νοσημάτων που είναι εξίσου σημαντική. Έχουμε κάνει τόσες προσπάθειες, τόσες μελέτες να βρούμε νευροπροστατευτικά σκευάσματα για την νόσο Πάρκινσον, όπως και για άλλες νευροεκπληστικές παθήσεις, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά μέχρι σήμερα. Φαίνεται όμως ότι η φυσική άσκηση, που δεν είναι φάρμακο, καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου και γι' αυτό και πρέπει να την εντάξουμε στη θεραπευτική μας φαρέτρα, ώστε να έχει τη δική της συμπληρωματική ευεργετική δράση. Δεν είναι όμως... Ναι. Να, βέβαια, ολοκληρώστε. Όπως και γενικά το να κάνεις πράγματα που αγαπάς, να έχεις δημιουργία, δημιουργικότητα. Εκεί ήθελα να περάσω στην ψυχολογία των ανθρώπων με Πάρκινσον. Αν παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη, αν επιβραδύνει τα συμπτώματα, το να έχει κάποιος καλή ψυχολογία, όχι μόνο αυτός, αλλά και ο περίγυρός του, η οικογένειά του. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να το τεκμηριώνουν αυτό, αλλά από τη δική μου εμπειρία μπορώ να σας πω ότι αν συνδυάσεις τις θεραπευτικές μεθόδους που έχουμε στα χέρια μας σήμερα με τη φυσική άσκηση, με μια πλούσια ζωή, με μια ανταποδοτική ζωή, με πράγματα που αγαπάς και δίνουν νόημα στην κάθε μέρα σου, μπορεί να γίνουν θαύματα. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι σαν ιατρική κοινότητα εδώ στην περιφέρεια Κρήτης και στην Ελλάδα δεν βρισκόμαστε πίσω στο μέτωπο της αντιμετώπισης της νόσου σε άλλες περιοχές, σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου, έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε καθόλου πίσω, είμαστε εκεί που είναι και οι υπόλοιποι. Και αυτό πρέπει να μας καθησυχάζει και να έχουμε τη δυνατότητα να αναζητάμε αυτές τις θεραπείες, γιατί πολλές φορές δεν τις γνωρίζουμε. Να αναζητάμε, βέβαια, να αναζητάμε, να ρωτάμε, να απευθυνόμαστε. Στον νευρολόγο μας, ναι, στον γιατρό μας. Είναι προβληματισμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πάσχουν από Πάρκινσον? Αναφερθήκαμε στην ψυχολογία τους πριν από λίγο. Ο νούμερο ένα προβληματισμός τους, ποιος είναι? Ο βασικός προβληματισμός είναι να εξακολουθήσουν να είναι αυτόνομοι. Να μην χρειάζονται τη βοήθεια των άλλων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σε αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε με τις καινούργιες θεραπείες που ο σκοπός τους είναι να, όχι να σταματήσουν την νόσο, να την γυρίσουν πίσω, να αναστείλουν τη διαδικασία της, ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς αυτόνομους για όσο ζουν. Μπορείτε να μας φέρετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ασθενούς που παρά το προχωρημένο της ηλικίας του τα καταφέρνει καλά? Ένα παράδειγμα που θα μας γεμίσει με αισιοδοξία. Ναι, να σας μιλήσω για έναν πολύ πολύ παλιό μου ασθενή. Ναι. Είναι ένας ασθενής που νόσησε από το Πάρκινσον από την ηλικία των 27 ετών, πολύ νέος. Τώρα είναι 67 ετών και είναι εξαιρετικά καλά. Όμως όλη του ζωή έκανε πάρα πολλές ώρες την ημέρα γυμναστική. Είναι γραμμωμένος καλύτερα τώρα από ότι θα δείτε νεαρότερους ανθρώπους. Πιστεύω ότι η φυσική άσκηση και η αγάπη του για τη ζωή τον έχει βοηθήσει να παραμένει τόσο καλά μετά από τόσο χρόνια. Έχει τα προβλήματα της νόσου βέβαια, αλλά δεν φαντάζεστε 40 χρόνια μέσα σε μια τέτοια νευροεκφυλιστική διαδικασία. Αν σας τον δείξω στο βίντεο θα εκπλαγείτε. Αλλά έχω και άλλους ασθενείς που είναι πολύ δημιουργικοί παρά που έχουν την νόσο. Κάνουν αριστουργήματα με τα χέρια τους. Κάνουν πράγματα που άλλοι στην ίδια ηλικία δεν μπορούν να τα κάνουν. Δεν είναι λοιπόν να απογοητευόμαστε. Κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας δεν το ελέγχουμε, ούτε μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι, για να γίνουμε ομορφότεροι, για να δώσουμε μεγαλύτερο νόημα στη ζωή μας. Το πιο δυνατό μήνυμα μέσα από τη συζήτηση που πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή, κυρία Σπανάκη, ποιο είναι? Τι θέλετε να βγει προς τα έξω? Μας παρακολουθούν εκατοντάδες, χιλιάδες τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Να μην εγκαταλείπουμε, να μην χάνουμε την πίστη μας, να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, να αναζητούμε τις νέες θεραπείες και να ομορφαίνουμε τη ζωή μας. Να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν με χαρά. Έτσι εμείς οι ίδιοι βελτιωνόμαστε από μόνοι μας. Εκρίνεται η δική μας ντοπαμίνη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον, αλλά και για τους ασθενείς άλλων παθήσεων. Οπότε αισιοδοξία, δημιουργικότητα, επιστροφή στη φύση και νόημα στη ζωή μας. Κυρία Σπανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές και πάλι. Να είστε καλά.